Θέλω να σας πάω γρήγορα γρήγορα στην Μαριλένα, η οποία έχει ένα ρεπορτάζ ετοιμάσει σχετικά με τον χωρισμό του Ευθύμη Ζησάκη. Πάει και αυτό το ζευγάρι, χώρισε, πολιτισμένα όμως, και το αποκάλυψε πριν από, πριν από 24 ώρα περίπου. Και εμείς είμαστε πανέτοιμοι για να σας δείξουμε ότι ένα ζευγάρι ακόμα χώρισε. Να, δείτε. Σάκης χώρισε και όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή του, δεν ήταν πολύ εύκολος χωρισμός. Ο ίδιος δήλωσε πως όλα κάνουν τον κύκλο τους. Έτσι και η σχέση αυτή έκανε τον κύκλο της, μικρό ή μεγάλο. Δεν ήταν από τους πιο ήρεμους χωρισμούς, ενώ πρόσθεσε πως μένει μόνος και η καθημερινότητά του είναι βατή, αλλά πολύ απαιτητική, όπως σε όλο τον κόσμο. Πολλές οι ώρες δουλειάς, αλλά δεν παραπονιέται. Είναι πολύ καλά, από την άποψη ότι υπάρχει δουλειά. Άρα υπάρχει δημιουργία, υπάρχει όρεξη και υπάρχει καλή διάθεση. Όταν λοιπόν όλα αυτά συνδυάζονται, έχει την άποψη ότι δεν χρειάζεται να παραπονιέσαι για τίποτα. Δήλωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στο χωρισμό του με τη Φωτεινή Κόκαρη. Ο γνωστός... Αυτά που βλέπετε. Ο Ζησάκης δεν ήταν στο πάνελ της Σπυροπούλου και στο παρελθόν. Υπήρχε και υποτιθέμενη σχέση κάποτε, είχε ανεβγεί φήμες ότι τα... κάτι πεζόταν με τη Σπυροπούλου. Ναι, αλλά... Όχι, ότι στο παρελθόν είχαν σχέση μαζί. Ναι. Στο μακρινό παρελθόν. Ναι, στο παρελθόν, αλλά ότι μετά που ήταν στο πρώην. Ίδιο πάνελ, λέγανε ότι για να είναι ότι μαζί. Λέγανε ίσως. Ότι ήταν ένα πρώην. Αυτό λέγανε τότε. Ναι, καλά, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αλλά μου φάνηκε επειδή έλεγα. Αλλά είναι πολύ ωραίο κορίτσι. Από μελαχρή, από ξανθιά σε μελαχρινή. Είχαν παντρευτεί τα δύο παιδιά αυτά. Όχι, όχι. Όχι. Α, είναι απλό χωρισμό. Τώρα ξανά ο Α, είναι χωρισμό ημιτασιών. Δεν είναι ημιτασιών. Κάθε χωρισμός είναι χωρισμός. Κάθε χωρισμός έχει τον πόνο του. Ακριβώς. Γι' αυτό παίρνει double reaction. Ναι, βέβαια. Για να το αντέχουμε τον πόνο και τον καημό. Κάθε πόνος και καημός, κάθε χωρισμός και δάκρυ. Και δάκρυ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Σήμερα είσαι όλο τραγουδάκια και ποιηματάκια. Είναι που θα παίξω. Είναι που θα παίξω Victoria's Secret σε λίγο. Να αφήσουμε το ζευγάρι το οποίο χώρισε και είναι στον πόνο του. Να πούμε στον κύριο Ζησάκη να τον πάρετε τηλέφωνο από το room control, παρακαλώ. Και να του στείλετε double reaction από μένα κερασμένο. Για να αντέξει τον πόνο. Χαλαντό όμως. Ναι, ναι, από μένα κερασμένο. Έτσι. Και δύο μπουκαλάκια. 39 ευρώ τι είναι. 39 ευρώ. Δύο μπουκαλάκια να περάσει τον πόνο το παιδί. Δεν ξέρει ποιο πονάει. Ένα πονάει, ένα χαίρεται. Το ας πάρει το ένα ο ίδιος και ας στείλει το άλλο στην κοπέλα. Εντάξει, η κοπέλα είναι κουκλάρα, βέβαια. Ναι, το ωραία,